Στις Σέρες βρέθηκε αναγνωρισμένη σε Ελλάδα και εξωτερικό χορεύτρια κλασικού και σύγχρονου χορού Λαμπρινή Γκόλια. Η Λαμπρινή συμμετείχε σε σεμινάριο γνωστής σχολής χορού της πόλης των Σερών και δίδαξε τις αρχές και τεχνικές του σύγχρονου χορού μέσα από τη δική της ιδιαίτερη και πρωτοπόρα καλλιτεχνική ματιά, η οποία την έχει καθιερώσει πλέον ως μία από τις πιο ταλαντούχες και ευφυείς χορεύτριες της γενιάς της. Με έχει καλέσει η κυρία Αναστασία για να διδάξω την τεχνική που εγώ κάνω. Ωστόσο, η δική μου τεχνική δεν έγκυται σε μια ρηξικέλευτη ιδέα, αλλά πιο πολύ στη διάθεσή μου να διαδώσω ό,τι έχω μάθει. Τα παιδιά εδώ πέρα έχουν πάρα πολύ καλό επίπεδο, οπότε η πληροφορία ρέει αβίαστα. Και ο σκοπός μου είναι να δώσω, να προσφέρω ό,τι έχω, την ενέργεια, τη διάθεση και να αλληλεπιδράσω με όλα αυτά τα παιδιά που θαυμάζουν και αγαπούν το χορό και δίνουν και σε μένα πολύ ενέργεια να συνεχίσω να το κάνω. Ο στόχος είναι να ενημερώσουμε τα παιδιά στη σχολή μας για τη δουλειά της και γενικά για το σύγχρονο χορό. Τα παιδιά έρχονται, κάνουν σύγχρονο χορό. Αυτά τα συγκεκριμένα τμήματα που έχουμε σήμερα ασχολούνται πολύ πιο σοβαρά. Δηλαδή, παίρνουν μέρος σε αγώνες, έχουν πάρει βραβεία, πρώτες θέσεις και σαν επιβράβευση φέρνουμε και εμείς διάσημους χορευτές οι οποίοι μπορούν να τους βοηθήσουν με αυτό που έχουν μέσα τους, δίνοντας παραπάνω άλλα στοιχεία. Η Λαμπρινή Γκόλια έχει δουλέψει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, σε επαγγελματικές σχολές χορού, στούντιο όσο και σε ομάδες χορού. Η ίδια, όπως έχει πει, ζει μέσα από την κίνηση και την αλλαγή και στόχος της είναι να εξελίσσεται, να μαθαίνει και να προσφέρει μέσω της τεχνικής της κίνησης. Οτιδήποτε έχω κερδίσει εγώ, γιατί ασχολούμαι με το χορό 18 χρόνια, οτιδήποτε έχω σαν πληροφορία πάντα το προσφέρω, ό,τι προλάβω, γιατί εντάξει, ένα σεμινάριο είναι πολύ μικρός χρόνος συνήθως, αλλά βάζεις, συμπυκνώνεις μια πληροφορία ώστε να την προσφέρεις. Περνάς ένα μικρόβιο και ύστερα τα παιδιά το επεξεργάζονται, δουλεύει αυτό μέσα τους. 18 χρόνια ασχολείσαι ναι, με αυτό. Ναι. Υπάρχει κάποιο μυστικό το οποίο είπες εδώ νωρίτερα στα... Το πάθος. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό που να είναι λογικής μορφής στην τέχνη. Δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια, δυσκολεύτηκες για να... Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω ψέματα σε αυτό το σημείο. Όχι καλέ, αλλά όχι, δυσκολεύτηκα. Και επένδυσα πάρα πολύ χρόνο και πειθαρχία και υδρότα και πάθος. Ωστόσο, η δυσκολία είναι υποκειμενικό πράγμα. Είναι και κάτι που μας αρέσει καμιά φορά, γιατί νιώθεις την εξέλιξη και νιώθεις και το ηθικό κομμάτι που κοιμάσαι και λες ότι σήμερα κάτι απέκτησα. Και όχι μόνο σε αυτούς που ασχολούνται, και σε αυτούς που θα ήθελαν να ασχοληθούν ή ντρέπονται ή φοβούνται ή νομίζουν ότι έχουν μεγαλώσει, ότι δεν είναι κάτι που είναι μόνο τεχνική και επίδειξη ικανοτήτων, αλλά είναι έκφραση, έκφραση συναισθημάτων, ψυχής και μια σχέση με το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα σαν σύνολο.